Εάν λοιπόν οι πιστωτές μας δεν αποδεχθούν κούρεμα του χρέους, εάν δεν αποδεχθούν, αν επιμένουν στα ίδια, υπάρχει πλάν B για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, το πλάν B, το δεύτερο σχέδιο, είναι το πρώτο σχέδιο. Το πρώτο σχέδιο είναι η σωτηρία της χώρας. Και όχι η σωτηρία όπως εννοείται από τις κυβερνήσεις του μνημονίου. Όχι σύμφωνα με το λεξικό που είχαμε λοιπόν, έτσι μέχρι στιγμή. Αλλάξαμε και είναι, το λεξικό εμείς. Είναι η διάσωση της κοινωνίας, η αποφυγή της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Και αυτό θα κάνουμε σαφές και στους εταίρους μας. Και ξέρετε, ο γιος Carl Fisher, ο οποίος μίλησε την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είπε, προφανώς χωρίς να απευθυνόμενο σε γερμανικό κοινό, ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν έρθει ο Τσίπρας, θα αναγκαστούμε να διαπραγματευτούμε. Αυτό το είπε ο γιος Carl Fisher. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν αναγκάζονται να διαπραγματευτούν, γιατί δεν τους ζητάει κανένας να διαπραγματευτούν. Όταν θα διαπραγματευτούμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τα περισσότερα από αυτά που θα διεκδικήσουμε. Και πώς μπορούμε να είμαστε? Γιατί εμείς θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τον Ευρωπαϊκό Νότο, και το βλέπετε ήδη. Ήδη ένα κόμμα αντίστοιχο, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ισπανία βρίσκεται πρώτο σε δημοσκοπήσεις, το Podemos. Το μπορούμε, έτσι. Ναι, το μπορούμε. Λέγεται, ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει άνοδος και στην Ιταλία της αριστεράς. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε μία δύναμη, μία ενότητα του Νότου, η οποία θα διεκδικήσει το αυτονόητο. Γιατί ο Νότος να επιζήσει χτυπήθηκε. Η κοινωνία. Γιατί ο Νότος να επιζήσει η κοινωνία. Βέβαια. Να επιζήσει ο Νότος. Να επιζήσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται σήμερα. Όλος ο Νότος ήταν τελικά καλό οικόπεδο, κύριε Σαντορινιά. Βέβαια. Όλος ο Νότος. Λοιπόν, και αν, μία ερώτηση, και θα ήθελα απάντηση ενός λεπτού, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Και αν συμβεί αυτό που λέγεται από κάποιους, ότι τελικά θα κάνει τα ίδια, μια από τα ίδια και ο Τσίπρας, και θα αναγκαστεί να υποκύψει. Δεν πρόκειται. Όχι, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να δεχτώ καμία οπισθοδρόμηση σε αυτά που έχουμε πει. Σας είπα και πριν, στην πολιτική δεν βρέθηκα για να βρεθώ σε βουλευτικά έδρανα ή σε οποιοδήποτε θόκο. Στην πολιτική βρέθηκα για να υπηρετήσω την ιδεολογία μου και τα όνειρά μου.